Τα κριτήρια εκείνα που καθορίζουν τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος στέγασης σε πάνω από 500.000 ωφελούμενα νοικοκυριά δημοσιεύθηκαν και επίσημα στο ΦΕΚ. Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση, το χρονοδιάγραμμα έναρξης του προγράμματος ορίζεται για την 1η Γενάρη του 2019, ενώ πρόκειται να διατεθούν 600 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη ποσού ύψους 70 έως 210 ευρώ σε οικογένειες με εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Να σημειωθεί πως δικαιούχοι είναι οι οικογένειες που είτε πληρώνουν ενίκιο είτε δόση δανείου πρώτης κατοικίας. Αναλυτικά τα ποσά είναι τα εξής. Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό στα 70 ευρώ το μήνα, ενώ για κάθε επιπλέον μέλος προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες και νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορφανάκια από τους δύο γονείς, για το πρώτο ανήλικο μέλος ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα και ανώτατο όριο είναι τα 210 ευρώ μηνιαίως. Ο δικαιούχος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι τα εξής. Εισόδημα έως 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 για κάθε επόμενο μέλος. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες, για το πρώτο ανήλικο μέλος προσαύξηση 8.000 ευρώ, ανώτατο όριο εισοδήματος στα 24.000 ευρώ ετησίως. Φορολογείται αξία ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ως τα 180.000 ευρώ. Ύψος καταθέσεων, τρέχουσα αξία μετοχών ομολόγων μέχρι 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσάυξηση 4.000 για κάθε επόμενο μέλος και έως τα 24.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι αναμένεται να ενταχθούν στη ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων που θα προκύπτουν με συμψηφισμό των στοιχείων TaxNet και τονίζεται ότι για ωφελούμενους που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, το επίδομα θα καταβάλλεται με πίστοση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για δανειολήπτες, το επίδομα θα καταβάλλεται στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.